απορριμμένη περιοχή. Πάμε στην κυρία Άννα Μαρία Καρανάσιου, κάτοικο εκεί πέρα στο Βλοχό. Εκεί όπως στη Θεσσαλία συνεχίζουν και ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι μετά τις πλημμύρες και ακόμα δεν ξέρουμε αν υπάρχει πλήρης αποκατάσταση. Γεια σας. Καλησπέρα σας λοιπόν. Όπως είπατε και εσείς, Βλοχός Καρδίτσας, ένα χωριό που εδώ και 10 μήνες είναι ξεχασμένο. Ένα χωριό που εδώ και μήνες, όπως έχουμε γράψει στην επιστολή, η λάσπη μπορεί να έχει φύγει, αλλά το χρώμα υπάρχει ακόμα στο μυαλό μας και η υφή. Ένα χωριό που από ό,τι βλέπουμε τις φωτογραφίες, μιλάμε για σπίτια τα οποία φυσικά δεν μπορούν να καθιστούν. Αυτές είναι φωτογραφίες που μας έχετε στείλει εσείς και δείχνει ότι δεν είναι μόνο στο μυαλό σας, είναι η καθημερινότητα. Ακόμα μένουν στην ίδια κατάσταση πάρα πολλά κτίρια. Ακόμα τα πράγματα είναι νοπά. Μιλάμε για σπίτια που ακόμα είναι βρεγμένη τύχη, για σπίτια τα οποία βγαίνουν νερό μέσα από τις μπρίζες. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα ακόμη. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να κατοικήσει σε αυτά τα σπίτια. Αυτά τα σπίτια πλέον, έτσι όπως βλέπουμε και τη γεωγραφική τοποθεσία του χωριού μας, δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν μπορεί πλέον, αυτό είναι το σπίτι μου χαρακτηριστικά, δεν μπορεί πλέον κανείς να σκεφτεί ότι θα κατοικούμε εκεί με ασφάλεια. Νερό θα ξαναμπεί στο χωριό. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια περίπτωση. Εννοείται ότι σε επόμενο πλημμυρικό φαινόμενο θα ξαναπλημμυρίσει το χωριό. Βάστε. Φυσικά, να μην ξεχνάμε το 1953 ότι είχε μπει νερό μέσα στο χωριό. Τότε με την κατάσταση δεν έγινε για 5 οικογένειες και δεν μπορούμε πλέον να μας αποκλείουν πάλι. Ναι. Μπήκε νερό με τον Ντάνιελ. Απλά η διαφορά είναι ότι το 1953 με το 1923 είναι 70 χρόνια. Το 1923 με το 1924 είναι ένας χρόνος. Αν θεωρείτε, αν υπάρχει κίνδυνος να ξαναμπεί του χρόνου, πάνω να πει ότι... Φυσικά. Όταν μας λένε ότι αυτό το φαινόμενο συμβαίνει κάθε 100 χρόνια με τον Ιαννό και 3 χρόνια μετά με τον Ντάνιελ μπαίνει νερό. Μετά από 15 μέρες έχουμε τον Ηλίας, καταλαβαίνουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ο Βλοχός είναι θύμα, με συγχωρείτε, της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούμε πλέον να μείνουμε εκεί. Mm-hmm. Γι' αυτό ζητάμε και τη μερική μετεγκατάσταση. Τι σας λένε λοιπόν οι αρμόδιοι? Οι αρμόδιοι, αυτό το οποίο μας λένε, που μας πρότειναν, είναι ότι το σημείο που μας είπανε είναι 6 μέτρα πάνω από το Βλοχό. Άρα υπάρχει ασφάλεια. Μπορούμε δηλαδή να μεταφερθούμε εκεί. Ναι. Ναι. Αλλά το χωριό πάλι θα πλημμυρίσει και πάλι ό,τι προσπαθείτε να ξαναχτίσετε θα ξανακαταστραφεί. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην επιστολή σας? Ο Πρωθυπουργός όχι, δεν μας έχει απαντήσει. Αυτό που ζητάμε εμείς, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος του, αλλά αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μπορέσει να μας δει ελάχιστα λεπτά, να μας δει σαν ένα από τα παιδιά. Ωραία. Γιατί κανείς δεν θα ήθελε. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Σε ένα χρόνο θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, γιατί. Το αναφέρετε και στην επιστολή σας. Δεν είναι όλο το χωριό που θέλει να φύγει. Κάποιοι θέλουν να μείνουν. Ωραία. Έχει ξεκινήσει κάποια διεργασία να διορθωθούν κάποια ζητήματα, να γκρεμιστεί ό,τι πρέπει να γκρεμιστεί, να διορθωθεί ό,τι πρέπει να διορθωθεί, να φτιαχτεί ό,τι πρέπει να φτιαχτεί. Έχει ξεκινήσει όλο αυτό? Έχουν ξεκινήσει κάποιοι κύριοι να προσπαθούν να φτιάχνουν κάπως τα σπίτια τους, να προσπαθούν να τα βάφουν. Βλέπουμε ότι το χρώμα έχει. Βγαίνει, γιατί όπως σας είπα, η τύχη είναι ακόμα. Αμόνοι τους, όχι να έχουν γίνει μελέτες και να έχουν έρθει στη συνεργεία και να δουν αν μπορεί να φτιάξουν. Έχει ακόμα κάποια μελέτη για να δούμε αν το χωριό είναι κατοικήσιμο. Τώρα εξετάζεται αυτό το ζήτημα. Ναι. Περιμένουμε κάποια απάντηση. Η ψυχολογία μας είναι αρκετά επιβαρημένη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιστρέψουμε να ζήσουμε εκεί με όλες τις αναμνήσεις που έχουμε. Δηλαδή σε πού μένετε όλοι εσείς από το χωριό, πού μένετε τώρα? Γιατί το χωριό είναι μη κατοικήσιμο. Εμείς μένουμε σε κάποιους συγγενείς, μένουμε σε φίλους. Ο κόσμος έχει νοικιάσει σπίτια στον Παλαμά, στην Καρδίτσα, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το επίδομα ενοικίου είναι αυτό το οποίο εκκρεμεί ακόμα. Δεν τα έχετε πάρει ακόμα τα λεφτά? Ελάχιστες οικογένειες είναι αυτές οι οποίες το έχουν πάρει. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό είναι ότι βλέποντας και το δημοτικό σχολείο, όπως είδαμε κάποιες φωτογραφίες, δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε σε αυτά τα παιδιά ότι επιστρέψτε στο χωριό, κάντε μαθήματα και σε περίπτωση πλημμύρας φύγετε πάλι να πάτε σε άλλο μέρος. Ναι, αυτό είναι αίθουσα που βλέπουμε. Αίθουσα σχολείου θεωρητικά είναι σωστά, αυτό που βλέπουμε, ναι, και διάδρομος. Είναι ο διάδρομος, όπως βλέπουμε, του σχολείου.
Ναι, προφανώς τώρα εκεί μέσα δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Δεν είναι να το συζητάμε. Δεν μπορεί, και δεν ξέρω και από ασφάλεια μάθημα, αν είναι ασφαλές το να μπει κόσμος σε αυτό το κτίριο. Δεν έχουν γίνει ακόμα κάποιες μελέτες να μας πούν ότι όντως, ας πούμε, το σχολείο ή όντως το κοινοτικό γραφείο είναι έτοιμο. Το σχολείο για τα μαθήματα και το κοινοτικό γραφείο για τις συνεδριάσεις. Ναι. Για εμάς αυτό το οποίο επήγε αυτή τη στιγμή είναι το σημείο της πρόληψης. Ναι. Πρέπει να προλάβουμε να μην γίνει ακόμη πλημμύρα επαναλαμβανόμενη. Τα αντιπλημμυρικά έργα προχωράνε στην περιοχή. Τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει κάποια, αλλά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί είναι ότι δεν είναι σημαντικά. Δεν είναι δηλαδή ισχυρά. Είδαμε ότι πριν κάποιους μήνες έβρεξε και πάλι στο χωριό μας είχε μπει ελάχιστη ποσότητα νερού. Μέχρι στιγμής δηλαδή σημειώνουμε 3 πλημμύρες. Πώς δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ασφαλές αυτό το σημείο για να ζήσουμε εκεί? Απλά έχουν περάσει 10 μήνες και από την πρώτη στιγμή όλοι λέγανε όλες οι δυνάμεις θα πέσουν στην περιοχή, όλοι θα ασχοληθούμε με την περιοχή, πολύ γρήγορα οι άνθρωποι να γύρουν στα σπίτια τους να βρουν λύσεις. Και 10 μήνες μετά βλέπουμε ότι είμαστε σχεδόν σαν να έχει γίνει τώρα η ζημιά. Είναι στάσιμη η κατάσταση. Γι' αυτό και εμείς ζητούμε τη μετεκατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να μας εγγυηθεί ότι δεν θα μπει νερό ξανά μέσα στο χωριό μας. Είναι έτσι, όπως σας είπα, η γεωγραφική θέση του χωριού. Μάλιστα. Πρέπει να πάμε στο σημείο που μας προτείνουν, που είναι 6 μέτρα πάνω από το βλοχό. Και σίγουρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση. Όταν λέτε ζητάτε τη μετεκατάσταση, τι σημαίνει, γιατί δεν πάτε να μείνετε όπου θέλετε? Δηλαδή, για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει κάποια πρόταση για μερική μετεκατάσταση. Να φύγετε όλοι μαζί και να πάτε να μείνετε όλοι μαζί, να εγκατασταθείτε σε έναν άλλο τόπο, να μην διαλυθεί το χωριό ως κοινωνία. Ακριβώς. Αυτό. Ναι. Έχουμε δει και από την μεταμόρφωση ότι το σημείο το οποίο έχουν προτείνει είναι με ασφάλεια και ζητάμε και εμείς να μεταφερθούμε εκεί. Μάλιστα. Είναι κοντά στο χωριό, κανείς δεν θέλει να εγκαταλείψει το χωριό, υπάρχουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι, είναι αρκετά κοντά στο χωριό, άρα κανείς δεν θα αφήσει τη δουλειά του. Μάλιστα. Απλά δεν μπορούμε πάλι να ζήσουμε αυτό το οποίο ζήσαμε, να έρχονται να μας μαζεύουν με τα ελικόπτερα. Να είμαστε χωρίς τροφή και χωρίς νερό στην εκκλησία μας. Περιμένουμε να δούμε μετά από 10 μήνες, γιατί εμείς έχουμε ασχοληθεί και επανερχόμαστε και βλέπουμε τι γίνεται. Να βγει ένας άνθρωπος και να μας πει: να, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, μας βοήθησαν σε αυτό. Μας βοήθησαν σε εκείνο. Γι' αυτό και εμείς είχαμε την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και γράψαμε αυτή την επιστολή. Είμαστε το μέλλον αυτού του τόπου, είμαστε οι νέοι και απαιτούμε να δοθεί μία λύση σε όλο αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε Πρέπει πολύ. Να υπάρχει πλέον η πρόληψη και όχι η καταστολή όλου του ζητήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καρανάσιου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή δύναμη.